Ήταν Δευτέρα απόγευμα, τέλη Φεβρουαρίου του 2002, όταν τελείωνε η πρώτη επιχειρηματική παρουσίαση που παρακολούθησα ποτέ σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Ανδρομέδα νομίζω ήταν, σε ένα ημιυπόγειο, όπου εκεί για πρώτη φορά άκουγα για το δικτυακό marketing και είχα ξεκινήσει ουσιαστικά συνεργασία με την πρώτη εταιρεία που από τις δύο που έχω συνεργαστεί τα τελευταία 17 χρόνια. Λοιπόν, και τέλος πάντων, ήμουν εκεί καλεσμένος από τον πατέρα μου, είδα κάποιες πληροφορίες και ξεκίνησα εκεί επί τόπου. Μέχρι να γυρίσω στο Κλικής, είχα κάνει μια λίστα με κάποιους ανθρώπους στους οποίους ήθελα να μιλήσω για τη δουλειά. Και ο πρώτος που είχα βάλει στη λίστα μου ήταν ο πρώτος μου ξάδερφος, συνονόματος, που πέρα από ξαδέρφια κάναμε και πολύ παρέα. Οπότε σκέφτηκα ότι εντάξει, κάνουμε πολύ παρέα, χρειάζεται τη δουλειά, θα ήταν πολύ καλό σε αυτό, ήταν μπάρμαν, ασφαλιστής, πάρα πολύ κοινωνικός, πολύ καλό στην επικοινωνία και φυσικά θα μου άρεσε πολύ να δουλέψω μαζί του γιατί, όπως είπα, κάναμε παρέα. Οπότε λοιπόν το πρώτο άτομο που σκέφτηκα στη λίστα μου ήταν αυτός. Γυρνώντας λοιπόν στο Κλικής, τον παίρνω τηλέφωνο βράδυ Δευτέρας και του ζητάω να βρεθούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν για να του εξηγήσω το τι ακριβώς μόλις είχα παρακολουθήσει. Τον είχα βασικά σίγουρο ότι θα ξεκινήσει γιατί για τους λόγους που είπα ότι και κάναμε παρέα και θα το απολαμβάναμε μαζί, θα χτίζαμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Είχα κάνει δηλαδή σενάριο στο μυαλό μου ότι θα βγάζαμε πολλά λεφτά, θα κάναμε παρουσιάσει μαζί, θα δείχναμε σε όλο τον κόσμο αυτή την ευκαιρία, χωρίς να γνωρίζω ακόμα τίποτα για τη δουλειά. Έτσι είχα δει, συγγνώμη, μια απλή παρουσίαση και είχα πάρει ένα πακέτο εγγραφή. Λοιπόν, και βρισκόμαστε από κοντά, του εξηγώ την εταιρεία, του εξηγώ τα προϊόντα, του δείχνω τη δουλειά τέλος πάντων. Και αφού τελειώνω την παρουσίαση, με κοιτάει εμένα έτσι περίεργο, στραβόηφος τέλος πάντων, και μου λέει: Καλά, ρε, τα πίστεψε όλα αυτά. Αυτά είναι Αμερικανίες. Αυτά δεν δουλεύουν στην Ελλάδα. Πού πήγες και έμπλεξες, θα χάσεις τα λεφτά σου, θα χάσεις τους φίλους σου, μην χάνεις τον χρόνο σου με τέτοια. Και εκεί που είχα κάποιες προσδοκίες για το τι θα γινόταν από τη συνεργασία που θα είχα μαζί με τον ξάδερφό μου, ξαφνικά όλα αυτά χάθηκαν. Και όχι μόνο χάθηκαν, προσπαθούσε ουσιαστικά να με πείσει για το αντίθετο, ότι αυτό που πήγα να κάνω, και αυτό που ξεκίνησα μάλλον, ήταν λάθος. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις προσδοκίες και θα δούμε τις εσφαλμένες σε σχέση με τις πραγματικές προσδοκίες στη δουλειά αυτή. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε ποια είναι η δουλειά μας. Ποιες δραστηριότητες δηλαδή συνθέτουν το χτίσιμο της επιχείρησής μας. Αν δεν είδατε την εκπαίδευση εκείνη, θα σας βάλω εδώ το link στην αίθουσα του webinar να το δείτε. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν ότι η δουλειά μας ουσιαστικά έχει τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι βοηθάμε ανθρώπους με την εκδοτική μας κάρτα να μπορούν να εξοικονομούν δηλαδή χρήματα από τις καθημερινές τους, εβδομαδιαίες και μηνιαίες τους ή και τις εισαγορές. Δεύτερο, βοηθάμε ανθρώπους με την επιχειρηματική μας ευκαιρία. Ότι δηλαδή βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο να αυξήσουν το εισόδημά τους, να κερδίσουν χρήματα μέσω ίντερνετ, να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση, να αποκτήσουν μια δουλειά. Αν δεν έχουν δουλειά, βοηθάμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους με την επιχειρηματική μας ευκαιρία. Και το τρίτο πράγμα που κάνουμε, το τρίτο βασικό πράγμα που κάνουμε, είναι ότι βοηθάμε επαγγελματίες, επιχειρηματίες να εξυγχρονιστούν, να αποκτήσουν εργαλεία σχετικά με το ίντερνετ και φυσικά να ανεβάσουν το πελατολόγιο τους και τον τζίρο τους μέσω του εκπτωτικού κλαμπ που έχουμε. Και επίσης είπαμε ότι το κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία, τα τρία βασικά πράγματα μάλλον, έχει πέντε επιμέρους βήματα για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Και ότι το πρώτο βήμα είναι ότι είναι η ανέβρεση υποψηφίων, δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε πώς να βρίσκουμε ανθρώπους ή πώς να μας βρίσκουν οι άνθρωποι για κάθε ένα από αυτά τα τρία πρώτα πράγματα. Και αφού μας βρουν οι άνθρωποι, τους βρούμε, θα πρέπει να μάθουμε πώς θα μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους για να τους προσκαλέσουμε σε μια παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τους προσκαλέσουμε και μάθουμε να κάνουμε και την επιβεβαίωση, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην παρουσίαση, θα δουν τις πληροφορίες, είτε πρόκειται για την κάρτα μας, είτε για την επιχειρηματική ευκαιρία, είτε για τα εργαλεία που έχουμε. Θα κάνουμε το κλείσιμο, θα τους βοηθήσουμε το τέταρτο βήμα να τους βοηθήσουμε να πάρουν μια απόφαση. Και το πέμπτο βήμα είναι να τους βοηθήσουμε να έχουν αποτέλεσμα, είναι η εκπαίδευση. Να βοηθήσουμε ανθρώπους να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την κάρτα, πώς να κερδίζουν χρήματα με την ευκαιρία μας και οι επιχειρηματίες πώς να ανεβάζουν εκτόσεις, προσφορές και πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας. Και ότι κάθε ένα από αυτά τα βήματα
Ξέρουμε ακριβώς πώς γίνεται, ωραία, και πώς μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Οπότε, αν υπάρχει μέσα σας οποιαδήποτε σύγχυση, οποιοδήποτε μπέρδεμα για κάθε ένα από αυτά τα τρία πράγματα και από τα πέντε επιμέρους βήματα, μην τα παρατήσετε, πιστεύω ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, ζητήστε βοήθεια. Επικοινωνήστε με τον ανάδοχό σας ή με τον προπονητή που έχετε στη γραμμή αναδοχής σας και ζητήστε του να σας βοηθήσει. Να σας δείξει δηλαδή πού μπορείτε να μάθετε το κάθε ένα από όλα αυτά. Οπότε αναλάβετε την ευθύνη για κάθε ένα από όλα αυτά και κάντε το. Ωραία. Αν δεν ακούσατε λοιπόν την εκπαίδευση αυτή, αξίζει πραγματικά να αφιερώσετε 40 λεπτά τόσο διαρκή εκπαίδευση. Σας έχω βάλει το link στην αίθουσα του webinar. Οπότε ακούστε την τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για τις επόμενες 7 ημέρες και κρατήστε σημειώσεις, δείτε σε ποια κομμάτια έχετε κενά και μπείτε στη διαδικασία να γίνετε πολύ καλοί σε αυτό. Η δουλειά μας είναι 5 απλά πράγματα, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Δεν είναι ολόκληρη επιστήμη ανοιχτής καρδιάς ή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πολύ απλό. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο, είναι απλό. Έχει απλά πράγματα δηλαδή που κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι προσδοκίες χρειάζεται να έχουμε για όλα αυτά τα βήματα, για όλες αυτές τις βασικές δραστηριότητες. Δηλαδή, βλέπω πολύ συχνά συνεργάτες μου, βέβαια και από άλλες εταιρείες που μιλάω, αλλά ας πούμε για τους συνεργάτες της ομάδας μας, οι οποίοι βιάζονται να ενθουσιαστούν ή ακόμα χειρότερα να απογοητευτούν από ένα αποτέλεσμα που έχουν. Ο Βαγγέλης Τραβουδάκης μας είχε πει σε μια συνάντηση του τουλούχων που είχαμε στο προηγούμενο συνέδριο ότι πριν ενθουσιαστείς ή πριν απογοητευτείς για κάτι, έλα σε μένα να σου πω αν αξίζει να ενθουσιαστείς ή να απογοητευτείς. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλές φορές αυτά για τα οποία ενθουσιαζόμαστε δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να ενθουσιάζεσαι ενδεχομένως και αυτά για τα οποία μας απογοητευόμαστε, αυτά που μας απογοητεύουν, δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζεται να απογοητεύεις. Και αυτό έχει να κάνει με το να ξέρεις τι να περιμένεις από κάθε δράση που έχεις. Σίγουρα δεν λέω να μην είστε ενθουσιασμένοι, δεν λέω ότι είναι κακό να είναι κάποιος ενθουσιασμένος για ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά κάποιες φορές, αν περιμένετε περισσότερα πράγματα από κάποιους ανθρώπους βασισμένοι στα λόγια τους και όχι ακόμα στις πράξεις τους, τότε μπορεί αυτός ο ενθουσιασμός να γυρίσει σε βάρος σας και να γίνει απογοήτευση, να γίνει αποθάρρυνση. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Παράδειγμα, μιλάμε με έναν υποψήφιο, παίρνουμε δηλαδή τηλέφωνο σε κάποιον από τη λίστα μας, του ζητάμε να μας αφιερώσει μία ώρα για να του δείξουμε τη δουλειά μας και δέχεται. Και εμείς ενθουσιαζόμαστε. Και λέμε, ξέρω εγώ, σκεφτόμαστε τις προοπτικές. Ότι αν το δει και ξεκινήσει, τέλεια. Ξέρει πάρα πολύ κόσμο, θα μιλήσει στους ανθρώπους του, θα γράψει πολλά άτομα και θα κερδίσουμε όλοι πάρα πολλά χρήματα. Αν τελικά όμως το άτομο αυτό δεν έρθει στην παρουσίαση, δεν έρθει καν στην παρουσίαση, τότε αυτό το πράγμα μπορεί να γυρίσει μπούμεραν και να μας απογοητεύσει. Εντάξει. Τώρα, μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω να μην έχετε θετικές προσδοκίες από τους ανθρώπους. Προφανώς είναι καλό να περιμένουμε κάτι θετικό από τους ανθρώπους, αλλά είναι προτιμότερο για μένα να έχω τις σωστές προσδοκίες. Όχι απαραίτητα θετικές προσδοκίες ή να είμαι πεσημιστής, να σκέφτομαι αρνητικά. Προτιμώ να έχω τις σωστές προσδοκίες. Δηλαδή, προσκάλεσε έναν σε μια παρουσίαση και μου είπε ότι θα έρθει. Πάρα πολύ ωραία. Έχω έναν υποψήφιο καλεσμένο. Δεν έχω καν ένα καλεσμένο, έχω ένα υποψήφιο καλεσμένο. Γιατί από την εμπειρία μου έχω δει και όποιοι έχετε δουλέψει με προσκλήσεις, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι τελικά δεν έρχονται όλοι όσοι δέχονται σε μια παρουσίαση. Κάποιοι λένε αρχικά ότι θα έρθουν και τελικά δεν έρχονται. Λένε ότι θα δουν το βίντεο που τους στείλαμε και τελικά δεν το βλέπουν. Λένε ότι θα μπουν στο webinar και τελικά δεν μπαίνουν στο webinar ή στο αυτοματοποιημένο webinar. Οπότε, γνωρίζοντας το αυτό, έχω τις σωστές προσδοκίες και λέω τέλεια, έχω έναν υποψήφιο καλεσμένο. Όταν θα έρθει τελικά στην παρουσίαση και του κάνουν την παρουσίαση ή δει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, τότε αυτός ο υποψήφιος μετατρέπει σε κάποιον που είδε μια παρουσίαση. Από αυτούς που βλέπουν την παρουσίαση, μάλιστα, ένα ποσοστό δεν τους βρίσκουμε καν για να κάνουμε το κλείσιμο. Θυμάμαι παλιότερα που δουλεύαμε στη Θεσσαλονίκη, πολύ προ-ίντερνετ εποχή τέλος πάντων. Συγγνώμη. Και καλούσα ανθρώπους στο ξενοδοχείο. Ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο, δηλαδή τους έβλεπα πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, μιλούσαμε και όλα και αυτά. Έμπαιναν στην παρουσίαση, τελείωνε η παρουσίαση, βγαίναμε έξω και δεν τους έβρισκα, είχαν φύγει. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε κάποιον άλλον αυτό. Λοιπόν, και έφευγαν είτε γιατί δεν τους ενδιέφερε και ήθελαν να την κάνουν τρέχοντας, είτε γιατί είχε αργήσει η παρουσίαση να ξεκινήσει ή να τελειώσει, τέλος πάντων, και δεν μπορούσαν να καθίσουν άλλο. Οπότε
Να, η Άννα λέει στο ξεκίνημά μας πολλές φορές. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, πλέον, όταν είχα άτομα στις παρουσιάσεις, ήξερα ότι μετά την παρουσίαση μπορεί να μην τους βρω καν. Ωραία. Οπότε αν έφευγαν μετά την παρουσίαση και δεν τους έβρισκα καν, δεν απογοητευόμουν, ήξερα ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Ήξερα ότι ένα ποσοστό των ανθρώπων φέρεται έτσι, λειτουργεί έτσι. Ωραία. Το ίδιο φυσικά ισχύει και με τα βίντεο, και με τα webinars και με τα αυτοματοποιημένα webinars. Βλέπει άλλο το webinar, το βίντεο, τον παίρνει τηλέφωνο μετά, ενώ ξέρει, έχετε κανονίσει ραντεβού να μιλήσετε και δεν απαντάει. Συμβαίνει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και από αυτούς και αυτοί που έβλεπαν την παρουσίαση και όντως μιλούσαμε μετά, είτε θα ενδιαφερόντουσαν και θα ξεκινούσαν, είτε δεν θα ενδιαφερόντουσαν και θα τελειώνει εκεί η συζήτηση, είτε θα είχαν ερωτήσεις ή θα ήθελαν λίγο χρόνο να το σκεφτούν. Το ότι είχα αυτές τις προσδοκίες πλέον με έκανε να είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Συχνά λέω ότι ο στόχος μου σε κάθε επικοινωνία είναι να έχω ένα θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα γραφτεί ή θα αγοράσει κάτι. Σημαίνει ότι τελειώνοντας τη συζήτηση που έχουμε, έτσι την επικοινωνία μας, θα έχει μια θετική αίσθηση από μένα. Οπότε όταν κάποιος δεν ενδιαφερόταν, είτε για την πρόσκληση, είτε στην πρόσκληση, είτε στο κλείσιμο, αν τον άφηνα να φύγει, αν τον άφηνα να φύγει νωρίς και δεν πίεζα παραπάνω, τότε δεν είχε άσχημη αίσθηση από μένα ότι είμαι πιεστικός ή κάτι τέτοιο. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, αν κάποια στιγμή στο μέλλον επικοινωνούσα ξανά μαζί του, τουλάχιστον θα ήταν δεκτικός στο να με ακούσει, δεν θα με απέφευγε δηλαδή, ή αν ήταν έτοιμος στο μέλλον ο ίδιος από μόνος του να το ξαναδεί ή να ακούσει πράγματα γι' αυτό, θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Γιατί η πρώτη επικοινωνία που είχε μαζί μου ήταν καλή, ήταν θετική. Δεν τον πίεσα για κάτι, δεν τον έκανα να νιώσει άσχημα, ας πούμε, για τις επιλογές του. Εντάξει. Και από αυτούς που έκανα λοιπόν την διαδικασία κλεισίματος, κάποιοι τελικά ξεκινούσαν και κάποιοι όχι. Δηλαδή έκαναν την παρουσίαση, πήγαιναν στο κλείσιμο και κάποιοι ξεκινούσαν και κάποιοι δεν ξεκινούσαν. Και ερχόταν τελικά κάποια στιγμή που κάποιος μου έλεγε ναι. Ναι, ξεκινάω. Αύριο να κάνουμε την εγγραφή, θα σου βάλω τα χρήματα. Ή να μπούμε στο site να κάνουμε την εγγραφή. Ή από τη Δευτέρα να με κανονίσουμε, θα σου στείλω τα χρήματα. Οπότε ξεκινάμε. Είδα τελικά ότι και από αυτούς δεν γράφονται όλοι. Δηλαδή κάποιος σου λέει το ναι, ναι θα ξεκινήσω, και όταν έχετε επόμενη μέρα ή μεθεπόμενη μέρα για να ξεκινήσει, αλλάζει γνώμη. Okay. Οπότε, κάποιοι όντως γράφονται, κάποιοι το κάνουν πολύ αργότερα και κάποιοι δεν γράφονται καθόλου. Και αυτή είναι λοιπόν μια προσδοκία που έχω. Ότι δηλαδή αν μιλήσω με κάποιον και μου πει ναι ξεκινάω, μέχρι να γραφτεί μπορεί να συμβεί κάτι και να μην ξεκινήσει καν αυτός. Εντάξει. Και εδώ, κάτι το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στο κλείσιμό μου, είναι το εξής. Είναι ότι λέω την ιστορία με τους κλέφτες ονείρων. Και λέω συγκεκριμένα την ιστορία με τον ξάδερφό μου. Δηλαδή, όταν ας πούμε έχετε η διαδικασία του κλεισίματος, μιλάω με κάποιον και μου λέει ναι, ξεκινάω. Ωραία. Οπότε είναι να κάνουμε αύριο την εγγραφή του, ή τη Δευτέρα να κάνουμε την εγγραφή του. Του λέω πολύ ωραία, Γιώργο, χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Απλά πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελευταίο και θα σου το πω τώρα ακριβώς όπως το λέω. Το έχω κάνει και σε βίντεο αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, όταν ξεκίνησα, όταν πήγα στην πρώτη μου ενημέρωση και είδα τις πληροφορίες που βλέπεις και εσύ, αποφάσισα να ξεκινήσω αμέσως και γράφτηκα εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Ωραία. Και μέχρι να γυρίσω στο σπίτι, είχα κάνει μια λίστα με κάποιους ανθρώπους που θα μιλούσα για τη δουλειά και μάλιστα το πρώτο άτομο που θα μιλούσα ήταν ο αδερφός μου. Πήγα λοιπόν, του μίλησα, του εξήγησα τα πάντα για τη δουλειά και τελικά όχι μόνο δεν γράφτηκε, με αποθάρρυνε από το να το κάνω. Λοιπόν, ευτυχώς είχα όμως ξεκινήσει. Γιατί αν δεν είχα ξεκινήσει, μπορεί να με έχει επηρεάσει και να μην ξεκινούσα. Και σήμερα να βρισκόμουν κάπου αλλού, να μην ήμουν σε αυτή τη δουλειά, να βρισκόμουν ακόμα στο βιβλιοπωλείο, δεν ξέρω να έκανα κάτι άλλο τέλος πάντων. Να μην έχω τον τρόπο ζωής που έχω τώρα. Και μάλιστα την επόμενη μέρα μίλησα με τον άνθρωπο που μου πρότεινε αυτή τη δουλειά, τον Γιώργο. Και του λέω: Γιώργο, μίλησα με τον ξάδερφό μου και που τον είχα σίγουρο ότι θα συνεργαστούμε. Και όχι μόνο δεν γράφτηκε, μου είπε να μην το κάνω κιόλας. Και μου λέει ο Γιώργος: Μπράβο, θα δω κανένα πρόβλημα, δεν ανησυχείς, αλλά πες μου λίγο, του εξήγησες ποια είναι η εταιρεία. Λέω: Φυσικά το εξήγησα. Του εξήγησες ποια είναι τα προϊόντα μας. Λέω: Φυσικά το εξήγησα. Το εξήγησες που κερδίζουμε χρήματα. Λέω: Ναι, ό,τι θυμόμαι την παρουσίαση, το εξήγησα. Γενικά του είπε για το σεμινάριο, το πακέτο εγγραφή του, τα είπε όλα αυτά. Λέω: Όλα του τα είπα. Μου λέει: Και αυτό δεν γράφτηκε, επειδή του τα είπε όλα. Μου λέει ο ξαδερφός σου: Δεν ξέρει σαν έναν ειδικό στο κομμάτι για αυτό που του μίλησε για τι επιχειρήσει ή οτιδήποτε. Οι υπόλοιποι με ακούτε κανονικά, πέρα από τη Λέτα και το Στέλιο. Στην αίθουσα, με ακούτε κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, μου λέει: Δεν σε ξέρει σαν ειδικό σε όλα αυτά.
σε ξέρει σαν τον ξάδερφό σου, τον ξάδερφό του, που βρίσκεστε κάθε τόσο τέλος πάντων και δουλεύει στο βιβλιοπωλείο. Μισό λεπτό να κάνω κάτι στην αίθουσα. Ωραία, τώρα λογικά με ακούτε κανονικά, καλύτερα. Και λέει το εξής, συνεχίζει λοιπόν ο Γιώργος και μου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με τη μορφή φίλων και συγγενών, εμείς τους ονομάζουμε κλέφτες ονείρων, και έρχονται με τη μορφή φίλων και συγγενών, πάντα έχουν να σου δώσουν μια καλή γνώμη για το τι να κάνεις στη ζωή σου, στα οικονομικά σου, ξέρω εγώ, στην καριέρα σου, στη σχέση σου, οτιδήποτε, αλλά δεν έχουν να σου κάνουν μια καλύτερη πρόταση. Και λέει, αν κάποιος έρθει και σου πει να μην το κάνεις, πες ωραία, έχεις κάτι καλύτερο να προτείνεις. Ωραία. Και επίσης μου είπε ο Γιώργος, δες αυτόν που σου προτείνει την κατάστασή του. Πάντα μου λέει να δέξεις συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν. Να δέξεις συμβουλές για την καριέρα σου από ανθρώπους οι οποίοι κερδίζουν τριπλάσια χρήματα από σένα. Ωραία. Γιατί αν ακολουθείς τη συμβουλή κάποιου άνεργου, πιθανόν καταλήγεις να είσαι και εσύ άνεργος. Ωραία. Λοιπόν, και λέω, συνεχίζω λοιπόν στον υποψήφιο. Αυτά τα λέω στον υποψήφιο. Βέβαια τα λέω πιο όμως σύντομα. Λοιπόν, και του λέω ότι. Οπότε λέω, κανένα πρόβλημα. Θες να ξεκινήσουμε αύριο ή από Δευτέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντί για τώρα. Απλά θα σου πρότεινα, αν έχεις κάποια άτομα στο μυαλό σου τα οποία θες να επικοινωνήσεις, να του δείξεις τη δουλειά, μην το κάνεις πριν ξεκινήσουν και πριν εκπαιδευτείς. Γιατί μπορεί να συναντήσεις κάποιον ο οποίος για τους χύψη λόγους μπορεί να σε αποθαρρύνει, λέγοντάς αυτά που μου είπε και εμένα ο ξαδερφός μου, πρώτον. Και δεύτερον, αν δεν το εξηγήσει σωστά, μπορεί να του στερήσει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του. Δηλαδή να του πεις κάποιες πληροφορίες, να αποκτήσει μία λάθος εικόνα για αυτό που κάνουμε και αυτό να του στερήσει την ευκαιρία. Οπότε λέγοντας αυτά λοιπόν στον υποψήφιό μου στο κλείσιμο, λέγοντας αυτή την ιστορία, δεν χρειάζεται, εσείς μπορείτε να πείτε μια παρόμοια ιστορία, αν δεν έχετε αυτή την ιστορία, τη δική μου, ή αν δεν έχετε κάποια παρόμοια ιστορία, πείτε τη δική μου ιστορία. Όχι ότι συνέβη σε εσάς, αλλά συνέβη σε μένα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το κάνω για ποιο λόγο, ώστε ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε ότι θα ξεκινήσει, να μην μπει στη διαδικασία να αρχίσει να μιλάει από εδώ και από εκεί σε ανθρώπους, να παίρνει γνώμες και να αρχίσει να επηρεάζεται και να αλλάξει τη γνώμη του πριν εκπαιδευτεί και πριν αποκτήσει ισχυρή άποψη μέσα του για αυτό που κάνουμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν αυξάνει τις πιθανότητες αυτών που λένε ότι θα ξεκινήσουν και τελικά ξεκινάνε. Πάλι όμως, αυτό δεν διασφαλίζει ότι θα γίνεται 100% θα ξεκινάνε όλοι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, και από αυτούς που θα μου πούνε ναι, γράφομαι, δεν γράφονται όλοι. Λοιπόν, κάποιοι όμως θα ξεκινήσουν. Εντάξει. Και από αυτούς που δεν θα ξεκινήσουν, τι σημαίνει. Επειδή εγώ είμαι ανοιχτός και σε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι όταν κάποιος μου λέει θα ξεκινήσω τελικά δεν γράφεται, δεν απογοητεύομαι. Εντάξει. Όταν γράφεται κάποιος, φυσικά χαίρομαι. Εντάξει. Αλλά αν τελικά δεν γραφτεί, δεν απογοητεύομαι, γιατί ξέρω ότι μπορεί να συμβεί. Και μετά λοιπόν, αφού γραφτεί κάποιος, σημαίνει ότι πλέον έχω τον επόμενο ηγέτη μου. Σωστά. Όχι ακριβώς. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Τώρα, σε όλους όσους ξεκινάνε, φέρομαι σαν να είναι τα επόμενα διαμάντια μου. Μέχρι να μου αποδείξουν το αντίθετο. Αυτός είναι ένας κανόνας μου. Δηλαδή, φέρομαι στον καινούριο συνεργάτη μου. Λοιπόν, ο κανόνας μου είναι ο εξής. Φέρομαι στον καινούριο συνεργάτη μου σαν να είναι ο επόμενος leader μου. Μέχρι να μου αποδείξει το αντίθετο. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε και δεν το βρίσκω καν στο τηλέφωνο, ούτε με παίρνει τηλέφωνο, εντάξει, τότε πώς θα γίνει το επόμενο διαμάντι χίλια της ομάδας μου. Δεν πρόκειται να συμβεί. Εντάξει. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα με την OGI πριν 5 χρόνια. Είχα κάνει μια λίστα με ποιους ανθρώπους θα μιλήσω. Τη λίστα αυτή την έκανα μόνος μου. Δεν μου είπε κάποιος να την κάνω. Επίσης είχα ξεκινήσει να κάνω προσκλήσεις μόνος μου. Και έπαιρνα τηλέφωνο τον Κουτρί, τον σπόνσορά μου, και του έλεγα: Θοδωρή, μπορείς να μιλήσουμε τότε, μπορείς τότε και τότε και τότε και τότε και τότε να κάνουμε παρουσιάσεις σε ανθρώπους δικούς μου. Και έκλεινα ραντεβού για τον Θοδωρή δηλαδή, με ανθρώπους δικούς μου και έκανα ο Θοδωρής τις παρουσιάσεις. Δεν χρειάζονταν δηλαδή να με πάρει τηλέφωνο ο Κουτρής και να μου πει: Ξέρεις κάτι, κάνε λίστα, έλα να πάρουμε τηλέφωνα, κάνε εξάσκηση στο σενάριο ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζονταν να με σμπρώξει δηλαδή. Και θα μου πείτε: Εντάξει, ναι, αλλά εσύ είχες και 12 χρόνια εμπειρίας. Ήσουν και συγγραφέας, ξέρω εγώ, ήσουν και εκπαιδευτής εκπαιδευτών. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά δεν ήταν λόγω αυτού. Γιατί όταν ξεκίνησα με τη δικτύωση στα 22 μου, τότε που σας είπα, εντάξει, πήρα το εγχειρίδιο της εταιρείας που είχα τότε, το διάβασα 2-3 φορές, από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα μεγάλο εγχειρίδιο, και άρχισα να κάνω αυτά που έλεγε το εγχειρίδιο. Ωραία. Έπαιρναν τηλέφωνα,
έστειλα μηνύματα, έκλεινα ραντεβού, έκανα παρουσιάσεις και έκανα εγγραφές. Στα 22 μου, μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια του σπονσορά μου, όντας εσωστρεφής και με ελάχιστη εργασιακή εμπειρία. Εντάξει. Δεν τα περιέπλεκα βασικά. Απλά έκανα τη δουλειά. Εντάξει. Οπότε λοιπόν, όπως και στα προηγούμενα, έτσι και εδώ και στους συνεργάτες, σε άτομα που πλήρωσαν για να ξεκινήσουν, που ενδιαφέρθηκαν σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, ώστε να ξεκινήσουν και να πληρώσουν χρήματα για να μπουν στη δουλειά, πάλι υπάρχουν κάποια ποσοστά. Κάποιοι θα χαθούν αμέσως, κάποιοι θα κάνουν λίγα πράγματα, κάποιοι θα κάνουν λίγα περισσότερα και κάποιοι θα κάνουν κάτι σημαντικό. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν απογοητεύουμε όταν κάποιος τελικά που περίμενε ότι θα κάνει πράγματα δεν κάνει τίποτα ή δεν το βρίσκω καν στο τηλέφωνο. Εντάξει. Επίσης, έχει τύχει, νομίζω περισσότερες φορές από ό,τι μπορώ να μετρήσω, έτσι να θυμηθώ, άτομα τα οποία δεν περίμενα ότι θα κάνουν πράγματα, να κάνουν πολλά πράγματα, έκαναν πολλά. Εντάξει. Και φυσικά και το αντίστροφο. Άτομα που περίμενα να κάνουν πράγματα, δεν έκαναν σχεδόν τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Εντάξει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρω και να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ νοιάζει κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει να ασχοληθεί, να ψάξει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Ξέρω όμως ότι εγώ σε όλους φερόμουν με τον ίδιο τρόπο. Έδινα σε όλους τα ίδια πράγματα και άφηνα αυτούς μέσα από τις πράξεις τους να μου δείξουν πού θα πάνε και τι θα κάνουν. Έτσι δεν απογοητευόμουν όταν κάποιος το παρατούσε. Βασικά, θα το διορθώσω, με ενοχλούσε σε έναν βαθμό και ίσως ακόμα και τώρα να με αγγίζει λίγο, έτσι. Ίσως πιο πολύ από θέμα απορίας, δηλαδή, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού ξέρεις, το έβλεπε σοβαρά, τι συνέβη. Και η απάντηση όμως έρχονταν αμέσως σε μένα και μου έρχεται αμέσως ότι κάποιοι θα το κάνουν και κάποιοι δεν θα το κάνουν. Πάμε παρακάτω. Οπότε το πρώτο κομμάτι σχετικά με τις προσδοκίες έχει να κάνει με την κατανόηση των στατιστικών. Δηλαδή, στους πόσους που προσκαλώ θα έρθει ένας στην παρουσίαση. Δηλαδή, πόσες προσκλήσεις χρειάζεται να κάνω για να έρθει ένας στην παρουσίαση. Στους πόσους που βλέπουν την παρουσίαση θα γραφτεί ένας. Στους πόσους που θα γραφτούν, πόσοι θα κάνουν λίγα, πόσοι θα κάνουν λίγα περισσότερα και πόσοι θα γίνουν ηγέτες. Ωραία. Και το δεύτερο σχετικά με τις προσδοκίες, και είναι κάτι λίγο πιο απλό αυτό, έχει να κάνει με το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το ενδιαφέρον ή μη του άλλου. Αν ακούμε πραγματικά, όταν μιλάμε με κάποιον, αν ακούμε πραγματικά τι μας λέει και πώς το λέει και ακριβώς τι μας λέει, τότε μπορούμε να διακρίνουμε ή τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε να διακρίνουμε αν κάποιος ενδιαφέρεται, έτσι, ή αν κάποιος είναι απλά ευγενικός ή αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, αν μάθουμε να ακούμε καλά στην επικοινωνία μας, μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό που μας λέει, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αν δεν ενδιαφέρεται ή αν απλά είναι ευγενικός μαζί μας. Εντάξει. Και πολλές φορές μπερδεύουμε την ευγένεια με τη συμφωνία. Κάποιος δηλαδή είναι ευγενικός, τι είναι ο ευγενικός, δεν μας λέει κατάμουτρα φύγε από εδώ εσύ και η ευκαιρία σου, έτσι, φύγε από εδώ εσύ και τα προϊόντα σου, και επειδή δεν είναι έτσι απότομος, εμείς νομίζουμε ότι ενδιαφέρεται, επειδή κάποιος έχει την ευγένεια να μας μιλήσει σωστά και ευγενικά. Εντάξει. Αν όμως ακούσουμε προσεκτικά αυτά που μας λέει, τις περισσότερες φορές θα δούμε ότι είναι ένα άτομο, αν είναι τέτοιο άτομο, δηλαδή θα μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποιες φορές ότι είναι ένα άτομο που απλά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη δουλειά μας, για αυτό που του προτείνουμε. Οπότε μη συγχέτει την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία. Να το ξαναπώ αυτό. Εντάξει. Μη συγχέεται την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία. Okay. Ένας άλλος κανόνας μου, σχετικά με αυτούς που δεν ενδιαφέρονται, είναι να τους αφήνουν να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επίσης, αν διακρίνουν ένα δισταγμό, δεν τον παραμερίζω, αλλά τον βγάζω μπροστά του, τον συζητάω δηλαδή. Παράδειγμα, θα τύχει να καλέσω κάποιον σε μια παρουσίαση. Ωραία. Μιλάω σήμερα με κάποιον και θέλω να τον καλέσω να μπει αύριο στο αυτοματοποιημένο webinar που έχω στις 6 ώρα. Okay. Και του λέω ότι έχω ετοιμάσει μια σύντομη ενημέρωση με κάποιους συνεργάτες μου για αύριο το απόγευμα στις 6, όπου θα εξηγήσουμε αναλυτικά τη δουλειά. Αν σου στείλω οδηγίες στο email σου, θα μπορέσεις να μπεις? Και μου λέει ο άλλος, ναι, θα μπορέσω. Στείλε μου. Εκεί εγώ λοιπόν διακρίνω ένα δισταγμό. Και θα το πω κιόλας, ξέρεις κάτι. Διακρίνω ένα δισταγμό. Έχεις κάτι άλλο κανονισμένο για εκείνη τη μέρα, για αύριο το απόγευμα στις 6? Δεν το αφήνω έτσι δηλαδή. Δεν έχω
ψευδείς προσδοκίες ότι θα μπει όταν βλέπω κάτι τέτοιο. Θέλω να δω τι είναι αυτό που άκουσα. Κάτι άκουσα εγώ εκεί πέρα. Γιατί μου απάντησε έτσι. Εντάξει. Και μπορεί να μου πει κάτι έχω κανονισμένο ή ξέρω εγώ είναι να κανονίσω κάτι. Ωραία, κοίταξε το πω. Επειδή θέλω σίγουρα να ξέρω αν θα μπορέσει να μπει. Θες να το κανονίσουμε για κάποια άλλη στιγμή, μήπως. Επειδή θα γίνει και μια ενημέρωση στις 9. Μήπως σε βολεύει καλύτερα στις 9. Εντάξει. Ή μπορεί να μου πει, όχι, δεν έχω κάτι κανονισμένο, αλλά μπορεί να κανονίσω. Λοιπόν, θα του πω το εξής τότε. Ξέρεις κάτι, αν δεν έχεις κάτι κανονισμένο, μην κανονίσεις κάτι άλλο. Κανόνισε αυτό. Κανόνισε να είσαι 6 ώρες στην παρουσίαση, στην ενημέρωση. Γιατί αυτό που θα ακούσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχεις αυτή τη στιγμή για τη δουλειά. Άρα το κάνω σημαντικό επίσης. Άρα τι θέλω να πω, ότι αν διακρίνω ένα δισταγμό, το βγάζω μπροστά. Δεν τον κάνω στην άκρη. Okay. Λοιπόν, κάτι άλλο που διδάσκω είναι το να λέμε όχι πρώτοι. Να λέμε εμείς πρώτοι όχι. Όταν βλέπω λοιπόν μια αντίσταση, λέω συχνά εγώ πρώτος όχι. Δηλαδή, παίρνω τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα για να προσκαλέσω κάποιον για την επιχειρηματική ευκαιρία και αρχίζει, ξέρω εγώ, να βγάζει αρνητισμό. Αρνητισμό του τύπου, τι βλακίες είναι αυτά και πήγες και έμπλεξες με πυραμίδες και ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Αρνητισμό δηλαδή, είναι η λεγόμενη αυτή που ονομάζω εμετική. Σε ό,τι και αν τους πεις, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων, η λεγόμενη εμετική. Βγάζουμε λοιπόν αυτόν τον αρνητισμό, άμα δεν σας αρέσει αυτή η λέξη. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο που διακρίνω, μπορώ να πω το εξής. Ξέρεις κάτι, μάλλον έκανα λάθος, σε πήρα. Μάλλον δεν είναι για σένα, τουλάχιστον όχι τώρα. Έχω ένα άλλο τηλεφώνημα, πρέπει να σε αφήσω. Τα λέμε. Γεια. Και το κάνω χωρίς να δείχνω ενόχληση, γιατί όντως δεν με ενοχλεί. Έτσι, έχω και θέσεις προσδοκίες λοιπόν, ότι πάμε παρακάτω. Απλά λέω πρώτος όχι. Και λέω πρώτος αντίο. Εντάξει. Άρα λοιπόν το δεύτερο έχει να κάνει με το να μπορώ να διαχωρίσω πότε κάποιος ενδιαφέρεται και πότε είναι απλά ευγενικός και να μην μπερδεύω την ευγένεια με το ενδιαφέρον και το να μάθω να λέω πρώτος όχι. Λοιπόν, και να λέω πρώτος όχι όταν έχω απέναντι μου έναν έτσι πολύ αρνητικό, έναν εμετικό. Δηλαδή δεν είμαι εδώ πέρα για να αλλάξω τη γνώμη σε κάποιον αρνητικό. Δεν είμαι για να αλλάξω τη γνώμη σε κάποιον κοινικό που είχαμε πει και σε προηγούμενο μάθημα. Okay. Τώρα, θα ήθελα, αν θέλετε, να πάρετε χαρτί και σιλό, αν δεν έχετε μπροστά σας, για να σας δώσω μερικά νούμερα, κάποια στατιστικά δηλαδή, για το τι να περιμένετε από τις επαφές σας. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν με πόσους μιλάω, πόσοι από αυτούς δέχονται τελικά να το δουν, πόσοι από αυτούς που δέχονται να το δουν, πόσοι το βλέπουν όντως, πόσοι γράφονται και πόσοι θα κάνουν κάτι. Ωραία, άρα θα δούμε με πόσους μιλάω, πόσοι από αυτούς δέχονται να δουν την παρουσίαση, πόσοι τελικά το βλέπουν, πόσοι από αυτούς γράφονται και πόσοι όντως θα κάνουν κάτι. Εντάξει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καλύπτουμε όλο το φάσμα της επικοινωνίας από τον υποψήφιο μέχρι τον συνεργάτη, μέχρι τον ηγέτη. Εντάξει. Σημειώστε αν θέλετε. Για κάθε 10 άτομα που μιλάω, οι 4 με 5, ίσως και 6, δέχονται να το δουν. Αναλόγως ποια στρατηγική ακολουθείτε, αναλόγως τη λίστα των ανθρώπων που έχετε να μιλήσετε, ένα ποσοστό αυτής της τάξης, από 10 άτομα δηλαδή, 4 με 5, 6, δέχονται να το δουν. Ναι, θα με ενδιέφερε. Εντάξει. Ωραία. Το δεύτερο. Για κάθε 10 άτομα που δέχονται να δουν την παρουσίαση, τελικά 7 με 8 το βλέπουν. Θα υπάρξουν και 2-3, οι οποίοι θα αλλάξουν γνώμη στην πορεία και δεν θα θέλουν καν να δουν την παρουσίαση. Αλλά για κάθε 10 άτομα που δέχονται να δουν την παρουσίαση, δέχονται στην πρόσκληση, τελικά βλέπουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση γύρω στα 7 με 8. Εντάξει. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερα αν δεν κάνετε επιβεβαίωση. Αν κάνετε επιβεβαίωση είναι γύρω στα 7-8. Εντάξει. Μπορεί να είναι και 9, ας πούμε. Λοιπόν. Για κάθε 10 άτομα που βλέπουν μια παρουσίαση, ξεκινάνε, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ξεκινάνε, 1 με 2 άτομα, αν είναι τελείως άγνωστοι, okay, και 2 με 3 αν είναι γνωστοί. Τώρα, και αυτό είναι πάλι λίγο σχετικό, γιατί είναι άλλα τα ποσοστά αν απλά στέλνω βίντεο, είναι άλλα τα ποσοστά αν κάνω προσωπικό ραντεβού, είναι καλύτερα τα ποσοστά αν κάνω προσωπικό ραντεβού,
Είναι άλλα τα ποσοστά αν φέρω άτομα σε ένα open, μια παρουσίαση σε ξενοδοχείο. Είναι άλλα τα ποσοστά αν βάλω κάθε άτομα σε webinar. Αλλά για κάθε άτομο, 10 άτομα που βλέπουν μια παρουσίαση, θα πρέπει σίγουρα ένας με δύο να ξεκινάνε, αν είναι άγνωστοι, και δύο με τρεις αν είναι γνωστοί. Και για κάθε 10 άτομα που ξεκινάνε, το επόμενο νούμερο, σημειώστε, για κάθε 10 που γράφονται, 3 με 4 δεν κάνουν τίποτα, 3 με 4 θα κάνουν λίγα και ένα-δυο άτομα ίσως κάνουν κάτι. Συνολικά, να το πούμε στα 30 άτομα, γιατί εκεί είναι πιο ασφαλές το στατιστικό, συνολικά για κάθε 30 άτομα που θα μπουν για να γίνουν συνεργάτες, μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για κάποιους που θα μπει πελάτης με έκπτωση και πήρε ένα κωδικό, μιλάμε για κάποιους το οποίο μπαίνει γιατί είναι επιχειρηματική ευκαιρία. Για κάθε λοιπόν 30 άτομα, οι 10 δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως, οι 10 θα κάνουν λίγα πράγματα, οι 10 θα κάνουν λίγα περισσότερα και ένα στους 30 θα κάνει τη δουλειά. Ένα στους 30. Άρα, για να βρω έναν που θα κάνει σημαντική δουλειά, που θα γίνει ηγέτης ουσιαστικά, θα πρέπει να βρω 30 συνεργάτες. Απλά θέλω βέβαια να διαχωρίσω, έτσι δεν μιλάμε για ανθρώπους που απλά θα κάνουν τη συνδρομή, που θα πάρουν τη συνδρομή για τις εκπτώσεις, για να τον δουν από μέσα κτλ. Ή για ένα σεμινάριο οτιδήποτε. Μιλάμε για ανθρώπους που μπαίνουν γιατί ψάχνουν έναν τρόπο να αυξήσουν το σύνδρομο τους, όπως και εσείς και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Και βέβαια, τι εννοώ να γίνει ηγέτης, ένα στους 30 που θα γίνει ηγέτης. Λοιπόν, ηγέτης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει δράση. Παίρνει πρωτοβουλίες, σε παίρνει τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα, σου στέλνει μηνύματα μέσα στην ημέρα, σου φέρνει άτομα να τους κάνεις παρουσίαση, να τους κάνεις κλείσιμο, σου λέει θέλω να δω πώς θα φτιάξω τον αγωγό, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Όταν πηγαίνεις σε συνέδριο, φέρνει κόσμο μαζί του, έτσι, είναι συνέχεια με άτομα, φέρνει καλεσμένους παντού, κάνει δράση, μιλάει με κόσμο. Όταν πηγαίνεις στα συνέδρια ή στα open, ζητάει να βοηθήσεις στην αίθουσα, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω. Στα webinar, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ωραία. Αυτό είναι ο ηγέτης. Αρχικά. Εντάξει. Λέει, το έχω πει πολλές φορές αυτό και λέει ότι αν έχεις έναν ηγέτη στην ομάδα σου, θα κερδίσεις πάρα πολλά χρήματα. Αν έχεις δύο ηγέτες στην ομάδα σου, θα κερδίσεις περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορείς να ξοδέψεις. Αν έχεις 3, 4 ή 5 ηγέτες στην ομάδα σου, μάλλον δεν τους μετράς σωστά. Δηλαδή, οι ηγέτες δεν είναι κάτι εύκολο να βρει κάποιος. Εντάξει. Και να ξέρετε ότι οι περισσότεροι στη δικτύωση δεν κάνουν τις 30 εγγραφές. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε βλέπετε στα παραπάνω νούμερα, σημαίνει ότι με πόσα άτομα θα πρέπει να μιλήσω, σε πόσους ανθρώπους θα πρέπει να το δείξω όλο αυτό, για να βγάλω τα νούμερά μου. Λοιπόν, τα νούμερα διαμορφώνονται ως εξής. Σημειώστε. Αν μιλήσω σε 250 με 300 άτομα, θα μπορέσω να κάνω 100 με 120 παρουσιάσεις του πλάνου και από αυτές τις 100 με 120 παρουσιάσεις θα κάνω 20 με 30 νέους συνεργάτες. Από τους 30 συνεργάτες, οι 10 δεν θα κάνουν τίποτα, οι 10 θα κάνουν λίγα, οι 10 θα κάνουν λίγα περισσότερα και ένας θα γίνει ηγέτης. Μην μου πείτε ότι είναι 31 αυτά, το ξέρω ότι είναι 31. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, είναι ένας πάνω ένας κάτω, είναι ένας πάνω ένας κάτω. Τα νούμερα είναι αυτά. Οπότε αν θέλω να βρω ακόμα έναν ηγέτη, θα πρέπει να μιλήσω με άλλα 300 άτομα. Εντάξει. Τώρα, για να λειτουργήσουν βέβαια αυτά τα στατιστικά, υπάρχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ορμή. Δηλαδή, αν κάνω αυτές τις 300 επαφές που είπαμε σε ένα χρόνο, σημαίνει ότι μιλάω με ένα άτομο την ημέρα. Έτσι. Σημαίνει ότι κάνω μία παρουσίαση κάθε 3 μέρες, δηλαδή κάνω 100 πλάνα σε ένα χρόνο. Τότε αν το κάνω αυτό, δεν θα μπορέσω να δημιουργήσω την απαραίτητη ορμή. Ένα καλό χρονικό διάστημα είναι 90 ημέρες. Το ιδανικό διάστημα είναι 30 ημέρες. 300 άτομα σε 30 ημέρες. Εντάξει. Να το κάνω δηλαδή μέσα σε ένα μήνα. 20 με 30 εγγραφές μέσα σε ένα μήνα. 300 προσεγγίσεις σε ένα μήνα θα μου δώσουν 100 με 120 παρουσιάσεις και 20 με 30 νέους συνεργάτες. Αν το κάνω αυτό κάθε μήνα, για 3 συνεχόμενους μήνες, για 90 ημέρες δηλαδή, τότε πραγματικά μπορώ να δημιουργήσω μια πολύ πολύ σημαντική ορμή και ανάπτυξη στην επιχείρησή μου. Μια τέτοια ορμή η οποία μπορεί να καθοδηγήσει την επιχείρησή μου για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Εντάξει. Τώρα θα μου πείτε, μα εγώ δεν είμαι το πρώτο τρίμηνο,
Έχει ήδη, ξέρω εγώ, είμαι ήδη 6 μήνες, ήδη είμαι ήδη 3 μήνες, ήδη είμαι ένα χρόνο. Ξεκινήστε από τώρα. Κάντε το τώρα. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε ότι για όλα υπάρχει λύση. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μιλήσουμε. Βάλτε σε εφαρμογή τα εργαλεία και ξεκινήστε το από τώρα. Κάντε το από τώρα. Δημιουργήστε την ορμή τώρα. Εντάξει. Και θα κλείσω με αυτό. Ο Bill Britt, ένας πολυεκατομμυριούχος του δικτυακού marketing της Amway, είχε πει αυτό. Δεν υπάρχει μυστικό. Απλά έδειξε το πλάνο, την παρουσίαση δηλαδή, σε 1200 άτομα. Ωραία. Δεν υπάρχει μυστικό. Απλά έδειξε το πλάνο σε 1200 άτομα. 900 είπαν όχι. Δεν είπε ότι μίλησε σε 1200 άτομα. Έκανε 1200 παρουσιάσεις. Ωραία. Από τους 1200, 900 είπαν όχι. Και μόνο 300 γράφτηκαν. Από αυτούς τους 300, μόνο οι 85 έκαναν κάτι, τελικά. Από αυτούς τους 85, μόνο οι 35 το είδαν πιο σοβαρά. Και από αυτούς τους 35, οι 11 με έκαναν εκατομμυριούχο. 11 στις 1200 παρουσιάσεις. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη εκπαίδευση της ομάδας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο. Ακούστε τη σημερινή εκπαίδευση ξανά και ξανά, κάθε μέρα για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα σας στείλω το link, πιστεύω, μέχρι αύριο, όσοι είστε γραμμένοι στην Elite Team. Επίσης, φροντίστε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας για το επόμενο συνέδριο. Το συνέδριο μας είναι το 3ο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Εντάξει. Πάρτε από τώρα το εισιτήριο, αν δεν το έχετε πάρει ήδη, πάρτε το τώρα και πάρτε και για 5 ακόμα άτομα. Φροντίστε να έχετε μαζί σας ανθρώπους στο συνέδριο. Μην το αμελήσετε. Αν δεν έχετε πάρει το εισιτήριο σας, κάντε το τώρα. Μέχρι την Παρασκευή το αργότερο, φροντίστε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Ξέρω ότι έχουν ήδη κλείσει άτομα από την ομάδα μας και από Κρήτη, Αθήνα και από Ρόδο θα έρθουν άτομα. Εσείς που είστε στην Αθήνα, εννοείται ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχετε το εισιτήριό σας και να έχετε και κόσμο μαζί. Όπως και να έχει όμως, φροντίστε οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή να αγοράσετε το εισιτήριό σας. Στο συνέδριο αυτό θα είναι 2 μέρες τρομερής εκπαίδευσης. Όσοι ήταν στο προηγούμενο συνέδριο, αν θέλουν, μπορούν να γράψουν ότι όντως ήταν πραγματικά η εκπαίδευση ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί εκεί πέρα δεν γίνεται μόνο, αναγνωρίσεις και πανηγύρια και χαμός και χειροκροτήματα και όλα αυτά. Έχει πολύ ποιότητα και ουσία στην εκπαίδευση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες ομάδες, έχουν κάνει εκατοντάδες εγγραφές προσωπικές, έχουν βάλει πάρα πολλές επιχειρήσεις, μας δείχνουν ακριβώς πώς το έκαναν, μοιράζονται μαζί μας τα αποτελέσματά τους, αλλά και το πώς οδηγήθηκαν σε αυτά τα αποτελέσματα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο συγκεκριμένο συνέδριο θα γίνουν πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, νέα εργαλεία, νέες μέθοδοι ανάπτυξης της επιχείρησής μας. Θα πάρετε εφόδια για τους επόμενους 6 μήνες. Να ξέρετε ότι αυτές οι 2 μέρες που θα είναι το συνέδριο θα συντομεύσουν το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής σας κατά 3 με 6 μήνες. Ωραία, οπότε η πληροφόρηση, η παρακίνηση, η ενέργεια και η ορμή που θα πάρετε θα είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Θα έχουμε από ο Αλέξανδρος από τη Μονεμβασιά, λέει φοβερό, δεν το χάνουμε σε καμία περίπτωση. Η Λέτα και ο Στέλιος, είναι φανταστικό, λέει μαθαίνουμε τα καλύτερα, προχωράμε την επιχείρησή μας σωστά. Η Άννα, η Ματζουράνη, λέει εκπληκτικές ομιλίες, το καλύτερο από όλα και το επόμενο θα είναι ακόμη καλύτερο, μπράβο. Όλοι θα είμαστε εκεί, τέλεια. Η Ιωάννα, θεωρέθυμνο θα είναι, περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, αυτά, οπότε κλείστε το εισιτήριό σας, φροντίστε να είστε στο συνέδριο. Πραγματικά με όσους δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα από κοντά θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε. Με όσους έχουμε συναντηθεί, εντάξει, θα είναι τέλειο να σας ξαναδώ, μου έχετε λείψει πάρα πολύ, ειδικά εκεί εσείς οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονίκοι, γιατί δεν πολύ βλεπόμαστε, αλλά εσείς που είστε από μακριά, από Αθήνα, μου έχετε λείψει πολύ και θα χαρώ να σας δω και να έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε στο συνέδριο. Αυτά, ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη, το νου σας για την βιντεοσκόπηση. Καλό βράδυ, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.